Από την ασφάλεια παίρνουν συναδέλφους διευθυντές και τους ζητάνε στοιχεία για τις καταλήψεις, για τους μαθητές, ονοματεπώνυμα και διάφορα άλλα που θυμίζουν πρακτικές άλλων εποχών. Καλό είναι λοιπόν να το σταματήσουμε τώρα αυτό το πράγμα, να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι έχουν να κάνουν με μικρά παιδιά, με δημόσια σχολεία, με σχολεία τα οποία είναι κοιτίδες παραγωγής σκέψης. Δεν ξέρουμε. Αυτό πρέπει να δούμε, πρέπει να το δούνε και να μας απαντήσουν υπεύθυνα ποιοι κάνουν αυτά τα πράγματα. Καταγγελία φωτιά στη διάρκεια της εκπομπής «Ώρα Αιχμής» από τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, Ζαχαρία Ριγάκη, ο οποίος ζητά από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης στην Κρήτη Μανώλη Καρτσονάκη να διερευνήσει τις επώνυμες καταγγελίες για παρεμβάσεις αστυνομικών που ζητούν στοιχεία, όπως είπε ο κύριος Ριγάκης, μαθητών αλλά και καταλήψεων. Η πληροφορία αυτή που αναφέρει ο κύριος Ριγάκης και να ακούω τώρα πρώτη φορά, και αυτό που έχω να πω κατηγορηματικά είναι ότι η οδηγία του Υπουργείου προς τους περιφερειακούς είναι ότι όλες τις καταστάσεις των καταλήψεων πρέπει να τις διαχειριστούμε με καθαρά παιδαγωγικό λόγο, με πειθό και σε αυτό το επίπεδο και μόνο. Την ίδια ώρα φουντώνει ο χορός των καταλήψεων στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου με νέα σχολεία να προστίθενται στον χθεσινό αριθμό. Μάλιστα το πειραματικό λύκειο μετά από πολλά χρόνια μπήκε στο χορό των κινητοποιήσεων. Είμαστε από το πειραματικό λύκειο Ηρακλείου και θέλουμε να διαφοροποιηθούμε από τις υπόλοιπες καταλήψεις. Η αλήθεια είναι πως στο σχολείο μας επικρατούν άθλιες συνθήκες υγιεινής. Υπάρχει μια έλλειψη καθαρίστριας εδώ και περίπου μια εβδομάδα. Θέματα με τις τάξεις, ειδικά στην πρώτη ηλικίου, η οποία τα μέτρα κορονοϊού είναι, τα μέτρα για τον κορονοϊό δεν υπάρχουν. Δηλαδή είναι πάρα πολλά άτομα μέσα σε πολύ μικρές τάξεις. Ειδικά σε μια περίοδο πανδημίας τώρα που είμαστε, δεν γίνεται να μην έχουμε καθαρίστρια.